Κυρίες και κύριοι, θέλουμε για μια ακόμη φορά να επισημάνουμε τα ζητήματα της εκπαίδευσης που κυριολεκτικά αφορούν εκατομμύρια μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. Πέρα από την εξέλιξη της πανδημίας και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση που ήδη έχουμε πει πολλά, απαιτείται με κρατική ευθύνη και βούληση να αντιμετωπιστούν μια σειρά προβλήματα. Κακά τα ψέματα, τα παιδιά που θα δώσουν φέτος πανελλαδικές αντιμετωπίζονται λίγο ως πολύ ως πειραματόζωα. Ακούνε και οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους διάφορα σενάρια για το πότε θα γίνουν οι εξετάσεις, αν θα γίνουν, με τι ύλη θα δώσουν. Σενάρια επί σεναρίων και πρωτοσέλιδα, αλλά τελικά αυτό που λείπει είναι σήμερα, καλύτερα χθες έπρεπε να πω, να ανακοινωθεί αυτή η ρημάδα, η μείωση της ύλης, ακόμα και η ημερομηνία διεξαγωγής τους. Να αποκλείσετε τώρα το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν Σεπτέμβριο. Εδώ είναι η κυβέρνηση, μπορεί να απαντήσει σήμερα. Δεν αρκούν τα πανηγύρια και οι διάφορες επικοινωνιακές αναφορές σε αριθμούς παιδιών και εκπαιδευτικών που έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το ερώτημα είναι τι πραγματικά κάνουν. Και αν δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί το Υπουργείο Παιδείας έστειλε μόλις προχθές εγκύκλιο για να αποτιμηθούν, λέει, οι ανάγκες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τάμπλετ. Βέβαια, απαντάμε ότι προφανώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όμως δεν κάνετε ό,τι μπορείτε, κύριοι της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Η εγκύκλιος που στείλατε λίγη σήμερα το μεσημέρι. Βάζετε μάλιστα το μαχαίρι στο λαιμό των διευθυντών να επιλέξουν αυτοί ποια παιδιά χρειάζονται τάμπλετ δανεικά. Μάλιστα, δανεικά έτσι τα ονομάζετε. Και τους απειλείτε και από πάνω ότι αν δηλώσουν ότι το έχουν ανάγκη όλα τα παιδιά του σχολείου τους, δεν θα δώσετε κανένα τάμπλετ. Ωραία, πραγματικά, παιδαγωγική αντιμετώπιση. Αυτό είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών, να αποκλείσουν τα παιδιά από τη γνώση. Πριν ανέβω στο βήγωμα, με ενημέρωσαν, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι στάλθηκε μόλις σήμερα, τώρα που έλυγε δηλαδή η προηγούμενη εγκύκλιος, σήμερα το μεσημέρι, μια νέα ερμηνευτική εγκύκλιος που λέει, ξέρετε, δεν εννοούσαμε ακριβώς τα φυσικά πρόσωπα, εκπαιδευτικούς και μαθητές, αν έχουν τάμπλετ, να οι διευθυντές να ονομάσουν και να ορίσουν ποιοι έχουν ελλείψεις, αλλά εννοούσαμε την μαθητική κοινότητα, το σχολείο, το ίδιο, τις τάξεις και λοιπά, τι ελλείψεις έχουν. Δεν ξέρω αν ισχύει, η υπουργός κάπου θα είναι, θα ακούει, να τα ακούει, να απαντήσει. Να σας πούμε λοιπόν εμείς τις ανάγκες, αν και εσείς τις ξέρετε, αλλά πάτε πάλι με τη λογική να δώσουμε κάτι σε λίγους και αυτά με δωρεές ως συνήθως. Η πλειοψηφία των σπιτιών των λαϊκών οικογενειών χρειάζονται τάμπλετ και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τώρα πρέπει να δοθούν σε όλους. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη συζήτηση, ούτε στατιστική, ούτε ανάλυση, ούτε συγκέντρωση στοιχείων. Και πρέπει να δοθούν σε όλους, σε όλα τα σπίτια των παιδιών αυτών των λαϊκών οικογενειών και όχι ιδανικά. Αν δεν το κάνετε αυτό, αποκλείετε με δική σας ευθύνη χιλιάδες παιδιά από την κατόνομα έτσι κι αλλιώς ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση. Όποτε ανοίξουν τα σχολεία, χρειάζεται να κατανοηθεί από όλους, το λέμε από τώρα, ειδικά από το Υπουργείο Παιδείας, ότι οι μαθητές δεν βρίσκονταν σε διακοπές. Να βγουν βόλτα δεν μπορούν, να δουν τους φίλους τους δεν μπορούν, να αθληθούν δεν μπορούν. Στα σπίτια των περισσότερων υπάρχει άγχος, ανασφάλεια. Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι να στηριχτούν τα παιδιά μας κοινωνικά, ψυχολογικά, να υπάρξουν αντίστοιχες τέτοιες κρατικές δομές. Και φυσικά να μην δοθούν προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια και στα λύκεια. Δεν τα λέει μόνο το κουκουέ αυτά. Ακούστε τους εκπαιδευτικούς που κυριολεκτικά με αίσθημα ευθύνης είναι δίπλα στα παιδιά, στους μαθητές, με όλα τα μέσα. Αλλά ταυτόχρονα διεκδικούν και μέτρα για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όσο και αν γνωρίζουν βέβαια ότι η σχέση πρόσωπο με πρόσωπο είναι η καρδιά της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει άμεσα και με υπεύθυνο τρόπο να διαψευστεί από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί κυκλοφορούν δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι ετοιμάζεται το Υπουργείο να καταθέσει νομοσχέδιο αυτές τις δύσκολες μέρες της πανδημίας και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Βέβαια, και σε αυτό εδώ που τα λέμε, πρέπει να σας αναγνωρίσουμε ότι μια χαρά τα πάτε στην αντιγραφή
της πρακτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε καταθέσει νομοσχέδιο για τους μαθητές μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Τόσο μεγάλο άγχος έχετε να περάσετε σήμερα την Τράπεζα Θεμάτων, που είναι και καταδικασμένη από τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών. Τόσο μεγάλο άγχος έχετε να κάνετε ακόμα πιο πολύ το Λύκειο Εξεταστικό Κέντρο. Αποσύρετε κάθε τέτοια σκέψη τώρα.